Στο καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου είχαμε μια σπουδαία δράση, καθώς φιλόσοφοι ευρέθηκαν και παρέδωσαν κατά κάποιο τρόπο μαθήματα ζωής, έτσι θα έχουμε ονομάσει, εντός και εκτός αγωγικών στους μαθητές. Ενημερώθηκαν για συνθήκες διαβίωσης των οικόσιτων ζώων αλλά και την προστασία των αδέσποτων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή χαρακτηριστικές φωτογραφίες με τα χαμόγελα, αν και τα έχουμε θολώσει λίγο, αλλά το επιβεβαιώνω εγώ, με τα χαμόγελα των μαθητών. Σχολικές αίθουσες γέμισαν με χαμόγελα και ξεχωριστές ερωτήσεις, τις οποίες διατύπωσαν και απίφθηναν οι μαθητές στους εθελοντές, και τα μηνύματα τα οποία προέκυψαν με φόντο περιστατικά κακοποίησης, όπως εκεί με το γαϊδουράκι στη Μυτιλίνη, να είναι πολλαπλά, να είναι έντομα, να είναι ξεχωριστά. Και εδώ είμαστε προκειμένου να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε στην εθελόντρια της Ζωοφόρου Κρήτης, την κυρία Χρυσούλα Παπαδάκη. Κυρία Παπαδάκη, πώς είστε? Καλά εσείς? Είμαστε καλά. Μια χαρά. Είμαστε καλά. Σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια δύσκολη δυσιογραφία, σε μια δύσκολη συγκυρία, και αναφέρομαι την τραγωδία στα Τέμπη, πάμε λίγο να μας διδάξει η νέα γενιά με την συμπαράσταση ανθρώπων που αγαπούν τα ζώα, να μας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε αδέσποτα αλλά και οικόσιτα ζωάκια. Ναι. Τι ακριβώς θέλετε να σας πω? Αναφορικά με τη δράση. Εδώ βλέπουμε τόσες φωτογραφίες. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ναι, γιατί δεν, απλά επειδή επισκέπτηκα πρόσφατα το καλλιτεχνικό γυμνάσιο στο Ηρακλείο, δεν ήξερα αν θέλετε να αναφερθώ συγκεκριμένα σε αυτό ή γενικά για τη δράση. Θα αναφερθείτε λίγο στον πρόλογό μου που έχει να κάνει με το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου. Ωραία. Στις 2 του μήνα, λοιπόν, επισκέπτηκα με μία άλλη εθελόντρια το καλλιτεχνικό γυμνάσιο Ηρακλείου με τον Όσκαρ, που είναι ο σκύλος μου, για να μάθουμε στα παιδιά πράγματα γύρω από τα ζώα. Εστιάζουμε στα αδέσποτα ζώα και το πρόγραμμα έχει σαν επίκεντρο να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά και να εστιάσουμε στην ενσυναίσθηση, δηλαδή πώς τα παιδιά νιώθουν αν μπουν στη θέση του ζώου. Μιλάμε για το πώς είναι ένας κηδεμόνας υπεύθυνος απέναντι στο ζώο που υιοθετεί. Μιλάμε για τις κακοποιήσεις, για το microchip, για το πώς πλησιάζουμε έναν άγνωστο σκύλο. Γενικά αναφερόμαστε σε όλο το φάσμα. Γενικά πώς ανταποκρίνονται οι μαθητές σε αυτές τις πρωτοβουλίες και σε αυτές τις δράσεις? Τα παιδιά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ευαισθητοποιούνται, θέλουν πολύ να βοηθήσουν. Πάντα μας ρωτούν τον τρόπο πώς μπορούν να βοηθήσουν και αυτά το πρόβλημα. Καταγράψαμε αυτό, ένα ρεπορτάζ. Είναι πολύ ευαίσθητα. Καταγράψαμε ένα ρεπορτάζ στη Μυτιλίνη με ένα ζωάκι, με ένα γαϊδουράκο που του είχαν δέσει τα πόδια και συνελήφθηκε ο φερόμενος ιδιοκτήτης του. Και εστιάσαμε εκεί με τον καθηγητή Πανεπιστημίου, μία συζήτηση που ανοίξαμε. Εστιάσαμε στη νέα γενιά και στο ρόλο που θα έχει τα επόμενα χρόνια και σε αυτή την νοοτροπία που πρέπει να διαμορφωθεί σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν να κάνουν παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, προκειμένου να μην ξανακαταγράψουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, να μην ξαναδούν ο απλός πολίτης, να μην ξαναδεί ο απλός πολίτης κακοποίηση ζώων. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Ακούστε. Φυσικά και συμφωνώ. Τα παιδιά είναι η ελπίδα και μόνο αυτά στηριζόμαστε. Εγώ μέσω αυτού του προγράμματος το αντιλαμβάνομαι, διότι βλέπω ότι προβληματίζονται, ότι θέλουν να βοηθήσουν, με ρωτούν τι να κάνουν αν δουν ένα ζώο το οποίο κακοποιείται. Δείχνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα κενό στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κουλτούρα, την πολυπόθητη που πρέπει να υιοθετηθεί από τους μαθητές μας? Σίγουρα υπάρχει ένα κενό. Βέβαια, παρατηρώ στα σχολεία ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τους εκπαιδευτικούς. Προσπαθούν και αυτοί από το παιδαγωγείο ακόμα να περάσουν στα παιδιά όλο αυτό το πρόβλημα, τι είναι το αδέσποτο, τι πρέπει να κάνω εγώ. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα κενό. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς οι εθελοντές στα σχολεία, θα έπρεπε να είναι μάθημα. Θα έπρεπε τα παιδιά να επισκέπτονται καταφύγια, γιατί εμείς μετά την επίσκεψη στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο επισκεπτήκαμε ένα καταφύγιο, είδαν τα παιδιά πώς ζουν τα σκυλάκια και τα γατάκια μέσα σε ένα κλουβί, πώς βιώνουν όλο αυτό.
πώς πρέπει να τα βοηθήσουν να βρουν μια οικογένεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έπρεπε ίσως να επικεντρωθεί περισσότερο η εκπαίδευση των παιδιών μέσα από τη σχολεία, να γίνεται αυτό μάθημα, να υπάρχει μάθημα. Κυρία Παπαδάκη, τώρα μας παρακολουθούν και εκπαιδευτικοί. Πώς μπορεί ένα σχολείο να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, πέρα από τις δικές σας πρωτοβουλίες? Φαντάζομαι είστε θετικοί στο να σας απευθύνουν μία πρόσκληση, να βρεθείτε σε μία σχολική μονάδα και να συνομιλήσετε με μαθητές. Κάτι το οποίο το επιθυμείτε. Με ποιους τρόπους λοιπόν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας? Σίγουρα μπορούν να... επειδή εγώ εκπροσωπώ φυσικά τη Ζωφόρο, την Πανελλαδική Ομοσπονδία και το Δήμο Ηρακλείου βέβαια, και βασικά όλους τους δήμους όπου μας καλούν, θέλουμε να πηγαίνουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι... Ναι, θέλουμε να πηγαίνουμε και πηγαίνουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μας καλούν. Φυσικά μπορούν να μας βρουν μέσω τη Ζωφόρου, μέσω του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν τα τηλέφωνά μας, οπότε αν όλοι γνωρίζουν το πρόγραμμα και μπορούν να απευθύνονται και να έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, καλή δύναμη και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι. Ναι, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.